Ένα τραγούδι ακόμα έρχεται σε 9 ώρα και ο Γιώργος Θεοφάνος υποδέχεται το Λευτέρη Πανταζή, το Γιώργο Λιβάνη και την Αφροδίτη Χατζημινά απόψε στις 11 σε μια βραδιά έκπληξη αφιερωμένη στην νυχτερινή Αθήνα του τότε αλλά και του τώρα. Αν είναι εκείνη στο ρόζε τραπέζι και βάλε ένα πανταζή να παίζει. Είναι πολύ όμορφο κανείς να θυμάται πράγματα του παρελθόντος και να έχει ωραίες αναμνήσεις. Ο Λευτέρης Πανταζής εκπροσωπεί σίγουρα με τον καλύτερο τρόπο το 80, το 90 και όχι μόνο. Τότε η μουσική ήταν πολύ διαφορετική. Τα νυχτερινά κέντρα δουλεύανε 5 και 6 νύχτες τη βδομάδα. Είναι μια πορεία περίπου 40 χρόνων. Δηλαδή από μωρό παιδί που ξεκίνησα από τα σκληρά μαγαζιά στο Εγάλεο μέχρι τα καλύτερα και μέχρι το μεγαλύτερο στάρ του κόσμου. Όλα αυτά θα τα ακούσετε σήμερα. Τα λουλούδια στην κυρία από μένα, που τα κάτια της σε σένα είναι δοσμένα. Είπα και έφυγα με μάτια κουρκωμένα. Τα λουλούδια στην κυρία από μένα. Συναντάω τον για μένα τεράστιο συνθέτη Γιώργο Θεοφάνους εδώ που είναι οικοδεσπότης. Το Λευτέρη Πανταζή, που εκπροσωπεί από ό,τι φαντάζομαι την πιο παλιά γενιά, βέβαια είναι και στο τώρα και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και χαίρομαι που εγώ ουσιαστικά εκπροσωπώ και άλλοι συναδέλφοι την νέα μας γενιά. Με τον Γιώργο Θεοφάνου συνεργαζόμαστε χρόνια. Είναι ένα μαγικό αφιέρωμα. Θεωρώ ότι είναι από τα καλύτερα αφιέρωματα που έχουν γίνει. Θα περάσουν όλοι υπέροχα. Έχουμε κάνει το καλύτερο δυνατό. Ο Λευτέρης Πανταζής είναι θρύλος. Και ο Γιώργος Λιβάνης, είμαστε πολύ χαρούμενοι. Πώς ήταν η στιγμή που βρέθηκε επί σκηνής με τον Γιώργο Θεοφάνους αλλά και τον Λευτέρη Πανταζή? Βρέθηκα στη σκηνή βασικά με δύο, τώρα σε εισαγωγικά, τέρατα της μουσικής ελληνικής σκηνής. Μεγάλη μου τιμή, μεγάλη μου χαρά και έδωσα νομίζω τον καλύτερο με αυτό και ελπίζω να φάνηκε. Τα λουλούδια στην κυρία από μένα.